Παρά τις προειδοποιήσεις, Θεσσαλονίκη και Σέρες δεν κατάφεραν να αποφύγουν το ολικό lockdown. Πρέπει να υποστούμε κάποιες συνέπειες για να είμαστε όλοι καλά. Από αύριο το πρωί και για 14 ημέρες, στις δύο περιφερειακές ενότητες που μπαίνουν στην γκρι ζώνη, ξεχωριστά από τις ζώνες επιτήρησης και συναγερμού, επιβάλλονται επιπλέον μέτρα. Συγκεκριμένα, το λιανεμπόριο κατεβάζει ρολά. Από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, μετακινήστε επιτρέπονται μόνο για λόγους εργασίας ή υγείας, ενώ επανέρχεται η χρήση SMS για μετακινήσεις μέσα στις πόλεις. Στο SMS ο πολίτης θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας και τον λόγο για τον οποίο βγαίνει από το σπίτι. Νούμερο 1, μετάβαση σε φαρμακείο ή γιατρό. Νούμερο 2, σε κατάστημα εν λειτουργία για αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης. Νούμερο 3, μετάβαση σε τράπεζα. Νούμερο 4, κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τώρα για τους γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Νούμερο 5, μετάβαση σε τελετή, γάμο, κηδεία ή βάφτιση. Νούμερο 6, βόλτα με το κατοικίδιο ή άθληση. Απαγορεύονται από αύριο οι εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις για μη ουσιώδεις λόγους από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Την ώρα που η νέα καραντίνα στη Θεσσαλονίκη γινόταν γνωστή, η κατάσταση σε στάσεις και λεωφορεία ήταν αυτή. Είναι λίγο ξύμερο να φοράμε μάσκες και να είμαστε τόσο κολλητά. Στις 29 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη μετρούσε μόλις 12 κρούσματα. Ένα μήνα μετά, στις 29 Οκτωβρίου, το νούμερο είχε εκτοξευθεί στα 275. Και έπειτα συνεχώς κλιμακωνόταν με 540 κρούσματα να καταγράφονται στις 30 Οκτωβρίου και 839 στις 31 του περασμένου μήνα. Εύκολο να κλείνεις, αλλά θα κλείσουμε και τα μαγαζιά μας στο τέλος. Οι επαγγελματίες που πλήττονται αγγίζουν τις 15.000, ενώ μαζί με τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές ξεπερνούν τις 100.000. Έχουμε χιλιάδες ευρώ σε προμήθειες στα μαγαζιά μας, τις οποίες πρέπει... Θα φορτωθούμε το κόστος και να δούμε πώς θα τις διανύουμε, πώς θα τις μοιράσουμε. Χρειαζόμαστε τώρα, άμεσα, ένα έκτακτο σχέδιο διάσωσης της τοπικής μας οικονομίας. Η επιδημία εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στην πόλη, επισήμανε και ο Υπουργός Υγείας που νωρίς το πρωί βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνω το άγχος, την αγωνία και τα προβλήματα του κόσμου, όμως η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα. Οι δομές υγείας ασφικτιούν, λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί. Εκεί που ήμασταν πάρα πολύ λίγοι και έχουμε φτάσει σε σημείο υπερεξάντλησης, έχουμε επιπλέον και τον αποδεκατισμό. Υπάρχει αδυναμία να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες, μοιραία θα γίνουν και λάθη. Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ήδη έχουν προσθεθεί 43 κλίνες εντατικής για COVID στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.